Και εδώ η Βούλα Παπαχρήστου. Ήτανε 13-73. Βούλα Παπαχρήστου, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Και αυτή, εκεί κοντά. Να δούμε πόσο ακριβώς. 13-73 έκανε η Μάσκοβα, η Τσέχα. Και εδώ η Βούλα Παπαχρήστου. Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφέτος στο Βελιγράδι, στο κλειστό στίβο. Πολύ πιζοπάτημα. Έχει πολλά περιθώρια να βελτιωθεί η Παπαχρήστου. Άλμα στα 13-71. Περνάει πίσω από την Μάσκοβα, την Τσέχα. Και η Παπαχρήστου. Για να δούμε την Βούλα την Παπαχρήστου. Προσέξτε αυτό το άλμα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Είναι το δεύτερο. Έκανε 13-71 στο πρώτο. Και εδώ κάνει το δεύτερο. Κάνει ένα άλμα αντίστοιχο της αξίας της. Γιατί είναι μια αθλήτρια. Ήρθε εδώ με 13-23. Το πρώτο της άλμα ήταν 13-71 που την άφηνε δεύτερη μετά την Μάσκοβα την Τσέχα, έκανε 13-73 και εδώ η Βούλα Παπαχρήστου, καλό πάτημα. Να θυμάστε, στο πρώτο δεν άγγιξε καθόλου η Βαλβίδα και κάνει 14-24. Ποια είναι χαρούμενη, είναι χαρούμενη, ενώ η Γκέρις, η Γερμανίδα που είχε την καλύτερη επίδοση, που έχει την καλύτερη επίδοση με 14-29, μένει στην τρίτη θέση ως τώρα. Είναι... Όμως έχουμε δουλειά μπροστά. Εδώ ξαναβλέπουμε την Βούλα την Παπαχρήστου, την αθλήτρια, την τριπλουνίστρια που προηγείται. Είναι μια αθλήτρια που έχει πάρει μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχει φέρει διακρίσταν στους τελικούς των Ολυμπιακών Αγώνων. Και εδώ ένα ακόμα άλμα της. Είπαμε ότι το καλύτερο το 14-24, χειροκροτεί τον εαυτό της. Πραγματικά δεν δηλιάζει ποτέ στους αγώνες. Και κατορθώνει να παίρνει τις θέσεις που την έχουν φέρει σε πολύ καλή θέση σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Εδώ το πανηγυρίζει, γιορτάζει, χορεύει η Βούλα Παπαχρήστου, πρώτη λοιπόν με 14-24. Βλέπετε τα άλματά της, 13-71, 14-24, 3-94. Τα δύο μεγάλα φαβόρι έξω. Και για να δούμε και το τελευταίο άλμα της Βούλα Παπαχρήστου λοιπόν. Ένα άλμα ακόμα. Βλέπετε ότι προηγείται με το 14-24. Τη φέρνει στην πρώτη θέση. Είναι το τελευταίο άλμα του αγώνα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει. Βέβαια αυτά τα έχουμε πει, έχουν γίνει. Αλλά πηδάει τελευταία, είναι χαρούμενη. Ξανά η Βούλα η Παπαχρήστου. Μία από τις δύο πρώτες θέσεις σε αυτή την ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ομάδων. Την πρώτη την πέτυχε η Κατερίνα Στεφανίδη και το άλλη 11 βαθμοί από τη Βούλα την Παπαχρήστου και περιμένουμε μέχρι το τέλος και τον Γιάννη τον Κυριαζή να προσφέρει και αυτός τους ανώτερους βαθμούς που μπορεί ο καθεαθλητής στο αγώνισμά του. Λοιπόν, η Βούλα η Παπαχρήστου χαιρετάει τον κόσμο. Είναι νικήτρια 14-24 που πέτυχε στο δεύτερο άλμα της. 14-13 10 βαθμοί. Η Ασάνη η Γαλλίδα 14 μέτρα 9 βαθμοί. Η Ολλανδέζα, η Χέρεμανς, 11-93, ένα βαθμό, 10 βαθμούς διαφορά από την σπουδαία αντίπαλο ομάδα, την Ολλανδία, που μετά από τα 19 αγωνίσματα, αλλά δύο απομένουν, η Ελλάδα είναι με 96,5 βαθμούς, έχει 16,5 βαθμούς μπροστά από τους Λευκορώσους και 20 βαθμούς μπροστά από τους Ολλανδούς που δεν πάνε καθόλου καλά.